Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο άχαρο βεβαίως να διαδέχομαι στο βήμα ένα αρχηγό, μη αρχηγό πολιτικού κόμματος, αλλά νομίζω ότι από την ομιλία της θέλω να επισημάνω ένα κεντρικό ερώτημα το οποίο ετέθη. Το 2016, όταν αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο και φέραμε την απλή αναλογική, το επιχείρημα για το οποίο δεν ψήφισε τότε την απλή αναλογική ήταν η κατάτμιση, η μη κατάτμιση, κατά τη γνώμη της τότε, των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Σήμερα η κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών είναι πραγματικότητα και η πρόκληση για το κίνημα αλλαγής είναι αν θα ήθελε, αν θα έπρεπε να ξαναψηφίσει, να ξαναδεί τη στάση του σε σχέση με την απλή αναλογική και τον εκλογικό νόμο. Εάν δεν το κάνει, πέρα από το γεγονός ότι είναι προσχηματικά ό,τι λέει και κινούνται στα όρια του βερμπαλισμού, νομίζω ότι θα δικαιώσει αυτούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ καχύποπτοι και θεωρούν αυτό το μόρφωμα, το κίνημα αλλαγής, μια απλή πολιτική ουρά της πιο σκληρής δεξιάς και νεοφιλελεύθερης παράταξης που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό σαν ένα σχόλιο. Τώρα, θέλω να συμβάλλω στον προβληματισμό που έχει ακουστεί σήμερα. Νομίζω ότι έχουν και σήμερα και χθες το σπάσιμο πρώτον, το σπάσιμο της δεύτερης Αθήνας, η κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών Β' Αθήνας και Υπολείπου Αττικής. Καταρχήν, συμφωνούμε όλοι ή σχεδόν όλοι ότι πρόκειται για μια όρημη αλλαγή της αρχιτεκτονικής του εκλογικού συστήματος και της αντιπροσώπευσης, τόσο όρημη που ήταν έτοιμη αφενός να ψηφιστεί και από άλλες κυβερνήσεις παλιότερα και συναντά επί της ουσίας τη συνένεση πάρα πολλών πτερήγων της Βουλής. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για μια τυπική περίπτωση όπου η αλλαγή στην εκλογική διάρθρωση και λειτουργία δεν δημιουργεί υπόνοιες για κάποιο τύπου ευνοιακού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, ρύθμιση για κάποιο κόμμα ή για κάποια κόμματα. Θέλω να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα το ψηφίσει τελικά και θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές. Εάν δεν το ψηφίσει, νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα πεδίο πολιτικού παραλογισμού. Να μην ψηφίζουμε κάτι το οποίο είναι όριμο και αυτονόητο, μόνο και μόνο για να μην εφαρμοστεί την επόμενη φορά. Διότι επί της ουσίας, νομίζω ότι εφόσον συμφωνεί, δεν πρόκειται, ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που γίνεται αύριο κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το εφαρμόσει. Είναι κάτι το οποίο συμφωνεί, επομένως θα το αφήσει ανέγκυχτο. Επομένως, το μόνο πράγμα το οποίο οδηγούμαστε από αυτή την κατά κάποιο τρόπο διαπραγμάτευση που γίνεται με την ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό, είναι το να μην εφαρμοστεί την επόμενη φορά. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει αυτό το ατόπιμα και δεν θα μπει σε μια λογική συμψηφισμού, το οποίο θα ήταν και μια πράξη αντικοινοβουλευτικής πρακτικής άλλωστε. Διότι άμα μπούμε σε μια λογική που λέει ότι ψηφίζω αυτό εφόσον, με το οποίο συμφωνώ, εφόσον συμβεί και το άλλο με το οποίο σας το θέτω στο τραπέζι, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει από την πίσω πόρτα μια ολόκληρη διαδικασία, αντί για διαφάνεια, κοινοβουλευτισμό και διάλογο, μια διαδικασία συνδιαλλαγών και εκεί ο καθένας θα μπορούσε να βάλει πάρα πολλά πράγματα. Και πάμε τώρα στο επίμαχο ζήτημα που είναι η ψήφος των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η ουσία είναι που μετράει βεβαίως και νομίζω ότι μεθοδικά, σοβαρά, υπεύθυνα πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ψήφο των Ελλήνων και των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, ζητήματα που είναι υπαρκτά. Το αναγνωρίζουν όλοι αυτό, αλλά ακριβώς επειδή είναι υπαρκτά προβλήματα και είναι τεχνικά, είναι νομικά, είναι συνταγματικά, γι' αυτό και όσοι σήμερα έρχονται προσχηματικά και το βάζουν στο τραπέζι, δεν το εφάρμοσαν ποτέ και δεν το έφεραν στη Βουλή. Τι πιο απλό. Έχει καταγραφεί και από άλλους και με πολύ πιο, αν θέλετε, σκοπτικό τρόπο και μια σκοπτική κριτική απέναντι στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έθεσαν ποτέ. Θα έλεγα λοιπόν ότι αφού υπάρχει διάθεση και αφού και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως κατά την εκτίμησή μου είναι έτοιμη, όρημη να ψηφίσει και την κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών όπως έρχεται από το νομοσχέδιο, νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Μία ιδέα θα ήταν να μην είναι στο πεντάμινο, έτσι ώστε να μην αφαιθούν ιδέες ότι κάποιος το συζητάει προσχηματικά και κάνει μια επιτροπή για να το παραπέμψει, αλλά εντός ενός πολύ πιο σκληρού, αν θέλετε, χρονοδιαγράμματος, να το δούμε. Διότι θέλω να επισημάνω εδώ ότι ακούγεται σαν μια αυτονόητη ρύθμιση η οποία εφαρμόζεται αυτόματα. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Θέλω να ενημερώσω ή να σας πω ότι οι πρακτικές για την ψήφο των κατοίκων του εξωτερικού έχουν διαφορετική εφαρμογή από χώρα σε χώρα με τεράστιες διαφορές.
Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν χώρες όπως η Δανία που στερούν το δικαίωμα ψήφου από κατοίκους του εξωτερικού που έχουν ζήσει το τελευταίο διάστημα εκτός αυτού. Σε αυτή την κατηγορία νομίζω εντάσσεται και η Κύπρος. Ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Βρετανία αποδέχονται το δικαίωμα ψήφου για αυτούς που απουσιάζουν προσωρινά στο εξωτερικό, βάζοντας έναν κόφτη χρονικό. 5 χρόνια οι Καναδοί, 6 οι Αυστραλοί, 15 οι Βρετανοί. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που εκλέγουν βουλευτές από Δήμων, δηλαδή δημιουργείται μια ειδική κατηγορία. Υπάρχουν άλλες χώρες που παραπέμπουν σε γερουσία, σε εκλογή γερουσιαστών, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άλλες που ψηφίζουν στις περιφέρειες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν χώρες που έχουν επιστολική ψήφο, άλλες που δεν θέλουν να έχουν επιστολική ψήφο, γιατί έχουν δει ότι υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, μυστικότητας και ισότητας ψήφου. Και υπάρχουν επίσης, και μην το ξεχνάμε επίσης, και χώρες που δίνουν ψήφο και σε μετανάστες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άλλωστε, για αυτούς τους οποίους συζητάμε να δώσουμε ψήφο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, Έλληνες του εξωτερικού, έχουν δικαίωμα ψήφου και σε μια χώρα του εξωτερικού. Άρα, δεν υπάρχει μία εφαρμογή την οποία αυτόματα θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε. Άρα, είναι πολύ σωστή η επιλογή του να έχουμε πράγματι μία θεσμική επιτροπή, δεσμευτικά όμως οργανωμένη ως προς το χρόνο. Και δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να αποσαφινιστούν. Τελευταία μου παρατήρηση, 2 λεπτά, αγαπητέ Πρόεδρε, μόνο, για το θέμα της απλής αναλογικής στους Δήμους και τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Λοιπόν, έκανα μία έρευνα στη βιβλιογραφία και στις πρόσφατες παρατηρήσεις που έχουμε, εκθέσεις επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης την τελευταία δεκαετία. Τι παρατήρησα? Παρατήρησα, το καταγράφουν άλλωστε οι εκθέσεις, ότι το 55% των βεβαιωμένων παραβάσεων, που είναι αρκετούτσικες, αφορούν σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή δημοτικές επιχειρήσεις και 16% σε περιφέρειες. Και τα υπόλοιπα σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής. Ποιος ευθύνεται για αυτή την παραβατικότητα, δηλαδή πού προσωποποιείται η ευθύνη? Τις περισσότερες φορές σε διοικητικές υπηρεσίες και κατά δεύτερο λόγο σε αιρετούς. Άρα τι έχουμε? Έχουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί και πολύ σωστά. Δηλαδή κουβαλάει παθογένειες. Δεν θέλω να μιλήσω περί διαφθοράς, διότι δεν είναι δείκτες διαφθοράς αυτοί. Είναι δείκτες παραβατικότητας, που είναι κάτι διαφορετικό. Και δεν οφείλεται ίσως, για να μην μιλάμε έτσι πολύ επιδερμικά, δεν οφείλεται σε διαφθορά των αιρετών υποχρεωτικά ή των δήμων συνολικά. Οφείλεται σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχουμε δομές πολύ καλές, σύγχρονες. Ελάτε, δεν έχουμε σύγχρονες ειδικότητες, δεν έχουμε ευελιξία, μισό λεπτό, δεν έχουμε συνέχεια. Επομένως, όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται ως ότι η απλή αναλογική έρχεται να υπονομεύσει την κυβερνησιμότητα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε προβλήματα εγγενή κυβερνησιμότητας με το υπάρχον σύστημα, διότι αν πιστεύει κανείς ότι το εκλογικό σημερινό σύστημα των Δήμων δεν δημιουργεί ζητήματα τέτοια στον έλεγχο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει περίπου, ας πούμε, που βρισκόμαστε. Και αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο, παρά το γεγονός ότι έχουμε συνδυασμούς του 25% που όμως έχουν το δικαίωμα να έχουν το 60% ενός Δημοτικού Συμβουλίου, τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται όλο και περισσότερα φαινόμενα εκλεγμένοι δήμαρχοι να χάνουν οι περιφερειάρχες, να κινδυνεύουν ή να χάνουν κιόλας την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων, παρά το γεγονός ότι ο νόμος τους δίνει όχι απλώς κυβερνησιμότητα, τους δίνει όλη την ηγεμονία να κάνουν στην πραγματικότητα εκτεταμένες, ας πούμε, εγγυήσεις άσκησης πολιτικών. Επομένως, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Η απλή αναλογική είναι μια κατάκτηση και κλείνω λέγοντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, θα έχουμε το βράδυ, έναν κύκλο σοβαρών μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και στα εκλογικά μας συστήματα. Έχουμε την απλή αναλογική στους Δήμους, ένεση αντιπροσωπευτικότητας και καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων, τις δυνατότητες τοπικών δημοψηφισμάτων. Έχουμε την κατάτμιση της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Αθήνας και του υπολείπου Αττικής. Έχουμε την απλή αναλογική στο εθνικό επίπεδο και την ψήφο στα 17. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε μια άλλη αρχιτεκτονική στο πολιτικό και στο εκλογικό σύστημα, με συμμετοχή, με δημοκρατία και περισσότερα δικαιώματα. Και αυτή είναι μια συνεκτική πολιτική την οποία θα υπερασπιστούμε μπροστά στον ελληνικό λαό.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού είναι